Κύριε Κολυνδρίνη, καλημέρα. Καλησπέρα. Και χρόνια πολλά. Σας πετύχαμε τη μέρα του γενεθλίου. Πόσο γινόμαστε? Ευχαριστώ πολύ. 53. Εσύ ως 53. Λοιπόν, μικρός είστε ακόμα. Για να ξεκινήσω παράδοξα. Σχετικά μικρός. Θα ξεκινήσω παράδοξα. Στα 53 και μετά από πρόεδρος της ΝΟΔΕ, που φύγατε την κρίσιμη περίοδο με τα μνημόνια κτλ. Έχει κλείσει το κεφάλαιο πολιτική για τον Δημήτρη Κολυνδρίνη? Το κεφάλαιο πολιτική δεν κλείνει ποτέ. Για κάποιον που ασχολείται με τα κοινά, έτσι. Απλά αυτή τη στιγμή με την ενεργό πολιτική ασχολείται η αδερφή. Οπότε εγώ ασχολούμαι με τα επαγγελματικά πλέον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασχοληθούν δύο άτομα με την πολιτική. Ασχολείται η αδερφή μου, ασχολείται με πολύ καλό τρόπο. Τα πάει πολύ καλά, οπότε αυτή έχει λόγο για τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνω ότι φοβάσαι μη σε πούνε ότι είστε οικογένεια που διέπεστε από νεποτισμό. Αλλά αν δούμε τον. Όχι, δεν θα ήθελα να το πούνε αυτό το πράγμα σε καμιά περίπτωση. Δεν θα το πούνε. Ναι. Δεν είναι κάτι που. Τι θυσιάστηκε για την μικρή σου αδερφή, όχι, δηλαδή. Όχι, δεν θυσιάστηκα για κανένα. Απλά καθένα τράβηξε στον δρόμο. Εμένα, εγώ πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω και με προσωπεί καλύτερο ο χώρο του επιχειρήν. Η αδερφή μου μπορούσε και απέδειξε ότι τα καταφέρνει πολύ καλύτερα στην πολιτική. Οπότε καθένα πήρε το δρόμο του. Αυτή τη στιγμή στην πολιτική είναι η αδερφή μου και τα πάει και πολύ καλά. Μήπως είστε και πολύ ευαίσθητος για την πολιτική εσείς, είστε και πολύ ειλικρινής μάλλον? Μπορεί. Είχα πει κάποτε ότι ή εγώ δεν κάνω για πολιτικός ή η πολιτική δεν κάνει για μένα. Εντάξει, μπορεί. Έχω μάθει στη ζωή μου να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Έχω μάθει να λέω ότι αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Να λέω μισό γίνεται, μισό δεν γίνεται. Ναι. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Πάντως, για συνδικαλιστής δεν λέτε όχι. Βλέπω ότι προχωράτε ακάθεκτος. Έχετε φτάσει στην Ομοσπονδία. Είστε, παίζετε ένα ρόλο σημαντικό στα του κλάδου σας. Συνδικαλιστής, στη δουλειά μου. Ναι, είμαι ταμεία στην Ομοσπονδία, στην Πανελλήνια. Είμαι ταμεία στο Δαρμό Μακεδονία. Παράλληλα με πρόεδρος του ΚΤΕ της Μαγνησίας. Αυτά όμως είναι παρεμφερή και το ένα είναι συνέχεια το άλλο, έτσι. Είναι κάτι που αφορά τη δουλειά μου. Τη δουλειά μου την αγαπάω, την κάνω πιστεύω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια και για όσο είμαι εδώ θα προσπαθήσω να συνεχίσω να το κάνω. Λοιπόν, θα γυρίσω στην πολιτική στο τέλος της κουβέντας, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο για το επιχειρήν και θέλω να μιλήσουμε και για το τι η στήλη στο ή στιγμές που μιλάμε είναι το success story, επιτυχημένες ιστορίες. Θέλω λοιπόν να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος του επιχειρήν σε ένα μεγάλο οργανισμό όπως είναι το υπεραστικό ΚΤΕΛ αντιλαμβάνεται την έννοια της επιτυχίας. Τι είναι? Είναι η δύναμη, είναι το χρήμα, είναι τα κατάφερα, σας νίκησα, τι είναι από όλα? Τίποτα από όλα αυτά. Στο επιχειρήν πιστεύω ότι η επιτυχία είναι να έχεις μια υγιή επιχείρηση, να πληρώνεις τους εργαζόμενους σου, να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου και να είναι οικονομικά υγιής η επιχείρηση. Να μπορείς δηλαδή να πεις ότι πλήρωσα τις υποχρεώσεις μου, κάνω βήματα προόδου της επιχείρησής μου και δίνω και ένα μέρισμα στους ανθρώπους που έχουν βάλει τα λεφτά τους για να δημιουργήσουν αυτή την επιχείρηση. Τότε εγώ νιώθω ικανοποίηση, τότε νιώθω χαρά. Ποτέ δεν είπα κανέναν σας νίκησα, ποτέ δεν είπα κανέναν εγώ είμαι αυτός και οτιδήποτε άλλο. Είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ κάθε μέρα για την επιχείρησή μου, για τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ, για τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε, έτσι. Είναι μια επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες. Και η παροχή υπηρεσίας είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Θέλει καθημερινά να κοιτάς τι θέλει ο κόσμος, να προσπαθήσεις να του δώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς, να του προσφέρεις όποια καλύτερη υπηρεσία και ό,τι καινούργιο έχει βγει στον χώρο. Αυτό που όλα αυτά τα χρόνια, αυτό νομίζω κάνω. Τώρα, αν το κάνω καλά ή άσχημα, μικρύνει καθημερινά ο κόσμος και μικρύνουν και οι συναδελφοί μου εδώ στην εταιρεία. Κύριε Κολυνδρίνη, τι είναι το υπεραστικό ΚΤΕΛ σαν οικονομικό μέγεθος για την πόλη και για την περιοχή? Περιγράψτε το μας λίγο, να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Το υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας, όπως και τα περισσότερα υπεραστικά ΚΤΕΛ στη χώρα, αποτελούν μεγάλο οικονομικό σύνολο για κάθε νόμο, έτσι. Να φανταστείτε ότι το ΚΤΕΛ της Μαγνησίας κάνει ένα τζίρο περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, απασχολεί 150 εργαζόμενους, πραγματοποιεί χιλιάδες δρομολόγια κάθε χρόνο, μεταφέρει εκατομμύρια κόσμο και πάει πέρα από τον κόσμο που μεταφέρει στις μεγάλες πόλεις, πάει σε όλα τα χωριά του νομού καθημερινά. Άρα και είναι κοινωνική αποστολή. Μεταφέροντας 1-2 επιβάτες και τα βδάκια που πάνε στο σχολείο, μεταφέροντας τις εφημερίδες,
όλο αυτό σε ένα νομό είναι μεγάλο, το κομμάτι όλο αυτό είναι μεγάλο. Πέρα από τα οποιαδήποτε οικονομικά αποτελέσματα, γιατί σας είπα ότι πέρα από το τζίρο που κάνει το ΚΤΕΛ, δίνει δουλειά σε κόσμο, δίνει δουλειά σε συνεργαζόμενες εταιρείες, συνεργεία, βουλκανιζατέρ, πετρέλαια. Όλο αυτό είναι μια γκάμα ανθρώπων που δραστηριοποιούνται οικονομικά γύρω από το ΚΤΕΛ. Έτσι δεν είναι μόνο καθαρά το ΚΤΕΛ. Και κάποιοι αν έχουν την εντύπωση ότι το ΚΤΕΛ παίρνουν χρήματα, οι μέτοχοι ή αυτοί που είναι στο ΚΤΕΛ, τα λιγότερα από όλους παίρνουν αυτοί. Τα περισσότερα χρήματα διαχέονται στην αγορά. Και από αυτούς διαχέονται στην αγορά, και από τους ίδιους, αλλά όλα τα άλλα διαχέονται στην αγορά πριν πάνε σε αυτούς. Είναι μια οικονομική μονάδα λοιπόν το ΚΤΕΛ Μαγνησίας που έχει υγεία και έχει κάνει και τις επενδύσεις για τις οποίες είστε ικανοποιημένοι και εσείς ως μέτοχοι ως προς το. Ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας. Γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και καινούργια λεωφορεία, βλέπουμε και έναν ξεχρονισμό του στόλου. Κοιτάξτε, ικανοποιημένος δεν είμαι ποτέ. Κάθε μέρα όλο και κάτι καινούργιο προκύπτει, όλο και ψάχνουμε να βρούμε ό,τι πιο καινούργιο και πιο σύγχρονο υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, για να φέρουμε στον τομέα των μεταφορών. Θέλω το ΚΤΕΛ της Μαγνησίας να είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μεταφορική εταιρεία. Δεν θέλω να στηρίζεται σε τίποτα ή να υπολείπεται σε τίποτα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη μεταφορική εταιρεία στην Ευρώπη. Αυτή είναι η αγωνία μας κάθε μέρα και το άγχος μας κάθε μέρα. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι κάνουμε αρκετά πράγματα. Υπάρχουν οι υποδομές, υπάρχει ο στόλος ο εξυγχρονισμένος, υπάρχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο, WiFi στα λεωφορεία, υπαρέχονται υπηρεσίες καλές στον κόσμο. Ό,τι πάλι δούμε ότι χρειάζεται να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα στην επιχείρηση, όπως σε όλες τις επιχειρήσεις, είναι η υπέρμετρη φορολόγηση και οι μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές. Είναι. Σήμερα το να είσαι επιχειρηματίας, το να είσαι επαγγελματίας, όπως θέλετε πέστε το, γιατί πρέπει να ξέρετε καμιά φορά η λέξη επιχειρηματίας, θέλει να έχεις και μεγάλη τόλμη, να αναλάβεις και μεγάλο ρίσκο, γιατί είναι δύσκολα. Όταν έχουμε 29% φορολογικούς συντελεστές, 27% ΕΦΚΑ, ασφαλιστικές εισφορές, όταν έχουμε 24% ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι το υπόλοιπο που μένει για να επενδύσεις, για να ικανοποιήσεις τα έξοδά σου και να είσαι υγιής σε οικονομικά επιχείρηση είναι πολύ μικρό. Θέλει τόλμη, σήμερα ειδικά. Πιστεύω όμως ότι αυτό κάποια στιγμή, μετά την οικονομική κρίση που βιώσαμε και βιώνουμε, θα βελτιωθεί και θα είναι λίγο πιο εύκολο. Άρα η εκτίμησή σας από αυτό που βλέπετε στην αγορά είναι ότι μπαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, αλλάζει λίγο το κλίμα, γιατί έχει σημασία να το ακούσουμε από ανθρώπους που είναι μέσα στο επιχείρημα. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να αλλάζει τουλάχιστον. Ελπίζουμε όμως ότι θα αλλάξει, γιατί είμαστε από το 2009 επίσημα σε αυτή την κρίση, πέρασαν 9 χρόνια, 10. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή η κρίση να την αντέξει κι άλλο η Ελλάδα. Και η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες, έτσι. Όσο υπομονή και να κάνεις, όσο και να προσπαθήσεις, όσο λίπος και να υπήρχε, τελείωσε. Δεν μου λέτε τώρα για να γυρίσω στην πολιτική και σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της κουβέντας μας, γιατί πάντα είναι μικρές αυτές τις κουβέντες, γιατί τις βλέπει ο κόσμος. Το μετανιώσατε που φύγατε από την πολιτική για την προεδρία της ΝΟΔΕ τότε? Όχι, δεν το μετανιώσα ποτέ. Ποτέ. Τότε έφυγα για λόγους αρχής. Ανεξάρτητα αν ο καθένας το χαρακτηρίζει σωστό ή λάθος, εγώ τότε ένιωσα θυγμένος. Θυγμένος για κάποια πράγματα που είχα συνεννοηθεί με κάποιους ανθρώπους που ήταν στην κεντρική διοίκηση του κόμματος τότε, δεν υλοποιήθηκαν και ένιωσα θυγμένος και γι' αυτό και παραιτήθηκα. Παραιτήθηκα όμως χωρίς φανφάρες και συνέχιζα να είμαι απλός στρατιώτης του κόμματος όπως ήμουν πάντα. Έτσι. Στην παράταξη δεν έπρεπε ποτέ να ανήκω και να είμαι. Απλά θέλω εκεί που είμαι να έχω το στόμα μου ανοιχτό. Δεν μπορούν εμένα να μου κλείσουν το στόμα. Αυτό είναι για άλλους καλό, για άλλους κακό. Για μένα είναι καλό. Εγώ καλό το βρίσκω. Εντάξει, δεν είναι πάντοτε ωφέλιμο, αυτή είναι η αλήθεια, σε εσάς, σε όποιον έχει το στόμα το ανοιχτό. Και κάτι ξέρω κι εγώ επί του θέματος, αλλά τέλος πάντων, ας το αφήσουμε εδώ. Δεν μου λέτε τώρα. Το όνομά σας έχει παίξει πολλές φορές. Μόνο ότι μου είπατε ότι είναι η αδερφή, εντάξει, δεν ασχολούμαι με την πολιτική, αλλά το όνομά σας έχει παίξει πολλές φορές για το αν θα εμπλακεί ο Κολυνδρίνης στην πολιτική, αν θα πάει για βουλευτής και κάτι, για κάτι άλλο. Αυτό το αποκλείεται, πριν μου είπατε ότι τίποτα μην αποκλείσει με την πολιτική. Το αποκλείεται σε ένα χρονικό ορίζοντα να συμβεί. Ναι, σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση αποκλείεται. Σας είπα, υπάρχει η αδερφή μου. Είναι άριστη πολιτικός μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Θα τη στηρίξουμε όλοι μας μνήμα και με δόντια για όποια επιπλέον βήματα επιθυμήσει να κάνει. Γιατί αυτή νομίζω έχει και τον πρώτο λόγο, αλλά έχει αποδείξει ότι μπορεί.
Κάτσε τώρα, γιατί μου είπες μια πονηρή λέξη για τα όποια επιπλέον βήματα. Θα βγάλω είδηση για τη Δωροθέα από το Δημήτρη τον Κολυντρή. Εγώ κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόμου της αδερφής μου. Εγώ σας είπα ότι είναι μια ικανή πολιτικός, το απέδειξε αυτά τα χρόνια. Άλλωστε η Δωροθέα είναι πολλά χρόνια στην πολιτική. Ξεκίνησε από το Δήμο Αρτέμιδας. Ήταν δύο τετραετίες εκεί, άλλες δύο τετραετίες τώρα στην περιφέρεια. Τα επόμενα βήματά της θα τα αποφασίσει η ίδια. Δεν θα τα αποφασίσω εγώ. Αυτή τη στιγμή είναι αντιπεριφερειάρχης της Μαγνησίας. Εκεί είναι και θα συνεχίσει. Τώρα, αν επιθυμήσει κάποια στιγμή να κάνει κάποιο άλλο βήμα, εμείς θα είμαστε μαζί της. Πώς βλέπεις τα πράγματα, Δημήτρη Κολυντρή, στην πόλη μας? Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση? Αυτό θα το πούν οι κάτοικοι της πόλης. Κοιτάξτε, εγώ το πω πολλές φορές. Στην πόλη γίνανε έργα. Εγώ δεν θέλω να τα συζητήσω. Προφανώς. Έχει αλλάξει αισθητικά τουλάχιστον η όψη της πόλης. Τώρα δεν ξέρω. Και κυκλοφοριακά. Με κυκλοφοριακά. Όμως αυτό σε εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ. Βέβαια. Είναι χρήσιμο έργο. Μην κρυβόμαστε. Δεν θα βγάλουμε τους κόμβους άχρηστους. Όχι. Η αισθητική τη πόλη, σας είπα, και η κόμβη και λειτουργικά έχουν βελτιώσει. Εμείς έχουμε ένα δίπλα μας και μας έχει βελτιώσει την καθημερινότητά μας πάρα πολύ.